Μέρος τώρα, μας έχουνε τρελάνει, μετά το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι, περιφέρουνε, κλείνουν την Αθήνα, περιφέρουν Αφγανούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς, δεν έχουν βγάλει μία ανακοίνωση για την Κεφαλονιά. Όλη μέρα ασχολούνται με τους πρόσφυγες σε εισαγωγικά που τελικά είναι άοπλη εισβολή, όπλο στα χέρια της Τουρκίας για το Φαρμακονήσι. Ξέρετε πάντως ότι η Κεφαλονιά είναι μονοευρική περιφέρεια, την οποία είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βγάζει διαρκώς ανακοινώσεις και είναι διαρκώς στην Κεφαλονιά. Δεν υπάρχει. Οπότε τι είναι αυτό που λέτε τώρα, μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Μην το περνάτε και έτσι όμως, μας έχουν τρέλει με το Φαρμακονήσι. Δεν ήταν μικρό το θέμα. Ακούστε με, μισό λεπτό. Δεν ήταν καθόλου μικρό. Όταν όμως από το 1995, ειδικά στο Φαρμακονήσι, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τουρκικό νησί υπό ελληνική κατοχή, γίνονται αποβάσεις κατά δεκάδες μαθηματικά, σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή των πιθανοτήτων, θα συμβεί και ατύχημα. Όταν σε έχει συνέχεια, το Φαρμακονιστή είναι και η Τουρκία συνέχεια αδειάζει εκεί κόσμο. Έχει τα στρατιωτικά της εγχειρίδα, λένε, είναι τουρκική νήσος υπό ελληνική κατοχή. Και το Φαρμακονιστή και το Αγαπονής με έχει τις νήσες. Τι σχέση έχει με το ότι βγήκαν οι άνθρωποι τώρα, σε παρακαλώ, ρε Σοφία. Άκουσε, Γιώργο, άφησε με να μιλήσω. Αυτούς τους ανθρώπους τους φέρνουν Τούρκοι δουλέμποροι. Λοιπόν, δεν έρχονται τυχαία εκεί. Για δεν πάνε κάπου αλλού, για δεν πάνε, α πούμε, κατευθείαν στο βαθύ της άμυνας. Όχι, παιδιά, μου, πάνε, αν τώρα δείτε τις ανακοινώσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχω όλα τα στοιχεία. Από το 1995 που συνέβη το πρώτο κρούσμα, όποτε υπάρχει ανακοίνωση του λιμενικού, υπάρχει. Ιγουμενίτσα, Φαρμακονήσι. Πάτρα, Φαρμακονήσι. Λέρος, Φαρμακονήσι. Πάντα στο Φαρμακονήσι είναι μέσα. Λέω λοιπόν εγώ το εξής. Συνέβη ένα ατύχημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι είναι κοινικοί δολοφόνοι, χωρίς να είναι εκεί να δούνε, οι λιμενικοί μας, οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να θαλασσοδέρνονται. Και λέω το έκτοτε, μας έχουν τρελάνει, και με συγχωρείτε πάρα πολύ, επίσημη ανακοίνωση, 40 ανακοινώσεις έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε τη βουλευτή σας που είναι εκεί. Θα πάω κι εγώ τώρα την Κυριακή και θα δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση συμπερίσταση για τον ΑΔΜΙΕ, για τους απολυμμένους της ΕΡΤ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 40 ανακοινώσεις, μία ανακοίνωση για το χυμαζόμενο νησί, για τους κεφαλονίτες που μα είναι πρόσφυγες στα καράβια. Μπορώ να διαφωνήσω και πολιτικά μαζί σας σε πολλά. Έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, διαφωνήσω για το Φαρμακονήσι και για τους μετανάστες. Μην λέτε. Δέκα μέρες τώρα. Αυτά είναι εύκολα, κυρία Βούλτευση, που λέτε. Είναι για λαϊκή κατανάλωση αυτή τη στιγμή. Όχι. Δεν μπορείτε να λέτε αυτά τα πράγματα. Θέλετε να διαφωνήσουμε πολιτικά, να διαφωνήσουμε με επιχειρήματα. Για την Κεφαλονιά δεν έχει βγάλει. Μα δεν έχει. Όχι, λέμε τώρα. Είναι δυνατόν. Δεν έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Μα δεν έχετε μία το ανακοίνωση. Το πιστεύετε αυτό, είναι μα δυνατόν, το πιστεύει κάποιο. Μία ανακοίνωση, μία. Μα τώρα μία. Θέλε, τι επιχείρημα είναι, λοιπόν, Ρεσόβια, με συγχωρείτε τώρα. Πιστεύει κάποιο ότι δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Ήταν τόσο δύσκολο να βγάλουμε μία ανακοίνωση, αν είναι αυτό. Γιατί δεν βγάλανε λοιπόν αφού δεν έχει βγάλει. Εσύ γιατί, εσύ γιατί. Άσο, πες ότι δεν έχει. Καμία. Τι θε να βρει με αυτό, δεν θέλω να λέτε σε ένα τέτοιο ψέμα αυτή τη στιγμή. Όχι, σα παρακαλώ, δεν λέω ψέμα. Θα μου λέτε, με συγχωρείτε. Τώρα λέτε ψέματα. Το ή κάνετε λάθο, θα το πω απλά. Δεν έχετε βγάλει ούτε μία. Όταν σας λέω δηλαδή ταινία, τώρα, αν πάω και σας φέρω μια ανακοίνωση, καμία, τι θα πείτε. Φέρτε. Εντάξει, τι να πω. Εγώ έξω δεν έχω αυτή τη στιγμή υπολογιστή. Αλλά νομίζω ότι μπορούν να ψάξουν και ο κύριος Οικονομίας, ο κύριος Καμπουράκης, για να δούμε αν είναι πραγματική η διαφωνία. Εμένα, επειδή με ακούει ο Κωνσταντίνος. Αφήστε με να μιλήσω, παιδιά, να το τελειώσω. Να τελειώσει και επειδή έχω πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ πολύ να το τελειώσει. Η κυβέρνηση ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή. Επειδή και μέλος κυβέρνησης. Εντάξει, παιδιά, το ξέρω. Όλος ο κρατικός μηχανισμός εκεί. Ήτανε όλη η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει του ιδίου. Τα πράγματα έχουν αποτυπωθεί πάρα πολύ καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Κεφαλονιά. Υπάρχει πρόβλημα με την ίδρυυση. Υπάρχουν προβλήματα με τα. Ακούστε με, ακούστε με. Όχι, δεν πάω καθόλου αλλού. Λοιπόν, η κυβέρνηση και όλοι οι φορείς και όλος ο κόσμος ήταν παρόντες. Και έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει αν έχει βγάλει ανακοίνωση η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αλλά εγώ ξέρω ότι τα έχει πάει πολύ καλά. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα απλό πράγμα. Όταν είσαι κόμμα που έχεις βγάλει 40 ανακοινώσεις για διάφορα θέματα και από αυτές οι 14 μέσα σε αυτή τη βδομάδα είναι ότι για τους λιμενικούς οι οποίοι έκαναν φόνο. Τις έχετε μετρήσει. Έτσι, βεβαίως, μα αυτή είναι η δουλειά μου όπως ξέρετε. 14 και δεν είναι. Κυρία Βούλτευση, ελευθεροτυπία. Αφήστε. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολιτική αναισθησία τη κυβέρνηση για το Φαρμακονήσι. Ναι. Δηλώσει του κ. Σκουρλέτ. Ναι, τι μου το λες. Υπενθύμησε ότι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου. Για την Κεφαλονιά μιλάω. Τσίπρα. Ναι.
με επιστολή του προς το Ρομπάι έθεσε το θέμα. Εσείς λέτε για την Κεφαλονιά, κανένα. Λέξη, καμία. Δεν υπάρχει. Επομένως, οι πρόσφυγες της Κεφαλονιάς δεν υπάρχουν στο χάρτη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές. Το δεύτερο που θέλω να πω. Όχι, μας έχετε τρελάνει. Και μετά μου λέτε για το επίπεδο της κουβέντας μέσα στη Βουλή. Μου λέτε για το επίπεδο της κουβέντας μέσα στη Βουλή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Όχι, με συγχωρείτε, σας ακούω πάρα πολύ ώρα. Καταφεύγοντας σε επιχειρήματα φτηνών blog που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μα ακούτε τι σας λέω τώρα. Αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, αν συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα. Όσο τίθεστε επικεφαλής διαδηλώσεων Αφγανών στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν ρωτάτε κανείς γιατί το κάνετε. Γιατί το κάνετε. Για να στείλετε τον κόσμο στη Χρυσή Αυγή επειδή δεν μπορείτε να βρεθείτε από πάνω. Για να μειωθεί η δύναμη των άλλων κομμάτων. Λοιπόν, τώρα για την επιτροπή του Κάρα, κοιτάξτε να δείτε, ένα όπλο το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι αυτοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές και θα πάνε στην Ευρώπη και θα διαπραγματευτούν καλύτερα. Συγγνώμη, διαπραγματεύτε δεν είναι μόλις διαφωνεί κάποιος μαζί μας να τον βρίζουμε. Εδώ αρπάζουν και βρίζουν όποιος διαφωνεί μαζί τους, με σταλινικό τρόπο. Τη μία είναι στα ουράνια, θυμάμαι δηλαδή τον καιρό το παλιό του Κουκουέ. Και την άλλη είναι ψεύτης, συκοφάντης, μερκελιστής. Καταρχήν και μόνο που το μερκελιστής χρησιμοποιείται ως ύβρις, πώς θα πάει αύριο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί με τη Μέρκελ. Είπε μια κουβέντα ο Σούλτς. Τον τρελάνανε τον άνθρωπο, τον καταβρίσανε. Ο Κάρας ήταν στο Θεό, έρχεται και του τον δαχτυλόδειχνε τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και του λέει τι θα απαντήσετε στην Επιτροπή Ελέγχου. Μόλις είπε κανείς τη γνώμη του, αμέσως τον βρίσανε, τον είπανε ψεύτη, συκοφάντη, να ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή είναι καλή όταν συμφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν συμφωνείς με το ΣΥΡΙΖΑ, θα σε βρίσουνε. Και αυτό λοιπόν δεν είναι διαπραγμάτευση. Δηλαδή, τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μόλις πάει και του πήκα στο ΡΕΝ, του είπανε καλό κουράγιο. Τον άλλον τον ειρωνεύονται, τον άλλον τον εκβιάζουν, τον άλλον τον απειλούν. Αυτοί είναι διαπραγματευτές, δηλαδή, τους οποίους να εμπιστευτούμε ότι θα πάνε έξω. Αυτό λοιπόν είναι όλη η ιστορία. Μια εβδομάδα τώρα μας απασχολούν με την επιτροπή του Κάρας. Βγήκε την πρώτη μέρα ο κ. Τσίπρας και την εκθίασε το πρωί, 29 του μήνα, είπε ότι θέλουν να τους περάσουν τράνζιτ και εγκρυπτό. Το απόγευμα μόλις είπανε κάτι, τους κατασυκοφάντησαν, τους καθύβρισαν και το εγκρυπτό και το τράνζιτ ήταν ολόκληρη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα εντάξει, να πάρουν απόφαση πάντως ότι οι εκλογές δεν κερδίζουν όταν τίθενται επικεφαλής πορεία λαθρομεταναστών. Λοιπόν, υπόθηκαν πάρα πολλά.